ψηλή χαίρετε. Είμαστε στον Vim Media και είναι η εκπομπή Νους Έλλην Λόγος. Όπως κάθε Παρασκευή είναι μαζί μας ο κύριος θεολόγος Σημεοφόρος και η κυρία Βαρβάρα Σταγιάννη. Χαίρετε. Χαίρετε. Ο κύριος θεολόγος Σημεοφόρος είναι καθηγητής της φιλοσοφίας της γλώσσης και ο εφευρέτης του κώδικου της ελληνικής γλώσσης. Και η κυρία Βαρβάρα Σταγιάννη είναι η βοηθός, επιμελήτρια του έργου του και συνδιδάσκουσα. Κύριε Θεολόγε, μάλιστα, έχετε γράψει ένα βιβλίο, τον Τίμιο τον Λοκρό. Το διδακτορικό. Το διδακτορικό σας. Τον Τίμιο τον Λοκρό τον γνωρίζουμε, όσοι τον γνωρίζουμε, από το έργο του Πλάτωνος, που βάζει τον Σοκράτη να μιλάει με τον Πλάτωνα και τον Κριτία. Εσείς έχετε αναφερθεί όμως, έχετε αναφέρει το πλήρες έργο του Τιμαίου του Λοκρού, το έχετε πάρει και το έχετε αναλύσει. Τι νέο μας φέρνει αυτό το έργο του Τιμαίου του Λοκρού και σε τι διαφέρει από αυτό που μας λέει ο Πλάτων? Σε γενικές γραμμές να σας απαντήσω ότι ο Πλάτων πήρε το βιβλίο του Τιμαίου του Λοκρού και το μετέφρασε ή το απέδωσε στην Αττική διάλεκτο. Εξ ορισμού τώρα γίνεται κατανοητό ότι ο Τίμιος ο Λοκρός έχει το σύγγραμμά του στην δωρική διάλεκτο. Συνεπώς, ορθώς ο Πλάτων αναφέρεται στον Τίμιο ότι αυτά τα λέγει ο Τίμιος και θέτει στα χείλη του συνομιλητού Σοκράτους, συνομιλητού του Τιμαίου, τους επένους εκείνους προς τον Τίμιο, όπου ο Σοκράτης λέγει ότι ο Τίμιος ανήλθεν εις την κορυφήν απάσης της φιλοσοφίας. Επίσης, ο Τίμιος χαρακτηρίζεται και αστρονομικότατος και συνεπώς οι ιδέες κατά τον Πλάτωνα σαν θεωρία είναι του Τιμαίου του Λοκρού και όχι δικές του. Ο κόσμος των ιδεών δηλαδή που λέμε. Βεβαίως. Δεν είναι του Πλάτωνος, αυτό να το καθαρίσουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα. Είναι του Τιμαίου. Ο κόσμος έχει συνηθίσει να λέγει αυτό το οποίο είναι ανακριβές. Ο Πλάτων στον Τίμαιο λέει, αλλά διαψεύδουν τον ίδιο τον Πλάτωνα. Ο Πλάτων ομολογεί ότι ο Τίμιος λέγει αυτά περί δημιουργού και περί ιδεών. Και σήμερα θα παρακολουθήσουμε πως οι ιδέες είναι, κατά τον Τίμαιο πάντα, κυβερνητική δύναμης, πληροφόρος δύναμης. Δεν είναι ηλενεργειακή δύναμης, αλλά είναι η δύναμης εκείνη που παρέχει το σχέδιο και την μορφή, είναι η δύναμης εκείνη που μορφοποιεί την ύλη στις άπειρες μορφές της. Δηλαδή, όταν λέω εγώ ότι έχω μια ιδέα, μου ήρθε μια ιδέα, μάλιστα λέω, από πού μου ήρθε αυτή η ιδέα και τι, αφού μου ήρθε κάπου, κάτι πρέπει να κάνω. Βεβαίως. Η ιδέα ενός εκάστου ανθρώπου ανήκει από την φύση της στο θείον. Έχει θεία καταγωγή. Είναι άλλη η φύση του θείου που είναι κυβερνητική δύναμης και άλλη η φύση της ύλης που είναι ουσία, είναι πλάσμα το οποίο πλάθεται. Γι' αυτό ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου από τους σοφούς προγόνους μας και κυρίως από τον Τίμαιο λέγεται τυποτής, αυτός που τυπώνει, που δημιουργεί, ενώ το πλάσμα της ύλης λέγεται τύπωμα. Δηλαδή τα γράμματα που γράφουμε εμείς σε ένα βιβλίο τα ονομάζουμε τύπος. Γι' αυτό λέμε και τις εφημερίδες τύπο. Δηλαδή τα γράμματα είναι υλικά χαράγματα πάνω σε μια επιφάνεια υλική. Οι πληροφορίες και οι έννοιες των γραμμάτων και των λέξεων και των ονομάτων δεν έχουν υλική σύσταση, έχουν θεία καταγωγή. Να αναφέρω, είναι αναγκαίο, ότι σε αυτή την
αξιωματική παράθεση του τιμαίου του Λοκρού γίνεται διάκριση των φύσεων με τους εξής όρους και ορισμούς. Ταυτόν λέγεται ότι είναι της θείας φύσεως και θάτερον λέγεται ότι είναι πλάσμα εκ του πλάσματος της ενεργειακής ύλης. Έτσι όπως τα λέει δηλαδή ο Τίμεος, δεν διαφέρει και πολύ από αυτό που μας λέει η επίσημη θρησκεία, η σημερινή. Όχι βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω ότι η αλήθεια αυτή καθεαυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια, διαχρονικώς δεν αλλάζει, δεν μεταβάλλεται στον φυσικό μας αισθητό κόσμο. Αυτό που μεταβάλλεται είναι η ενέργεια, οι μορφές ενεργείας και τα σώματα, τα υλικά. Να δούμε λοιπόν κωδικά τι σημαίνει ιδέα. Ναι, θα πούμε. Θέλω να πω κι εγώ, να κάνω μια μικρή εισαγωγή, ότι αυτό που με συναρπάζει με τον κώδικα του Έλληνος λόγου, κύριε Βασιλιάδη και αγαπητοί φίλοι Έλληνες όπου και αν βρίσκεστε, είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα ασφαλές κλειδάκι να ξεκλειδώνουμε κάποιες γνώσεις που μέχρι χτες φαίνονταν απρόσιτες στην διάνοιά μας. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι λογίστρια. Αν πήγαινα να ασχοληθώ με την σημασία των λέξεων, θα μου έλεγε ο φιλόλογος, εσύ τι δουλειά έχεις με αυτό. Επιθυμώ πολύ να γνωρίσω την γνώση της φυσικής επιστήμης. Τι καταλαβαίνεις τώρα εσύ? Εμένα αυτό μου δημιουργούσε μια μεγάλη θλίψη. Σε αντίθεση λοιπόν τώρα, νιώθω αυτή τη χαρά και θέλουμε να τη μοιραστούμε μαζί σας. Διότι οι ελληνίδες λέξεις αποκαλύπτουν τα βαθύτερα νοήματα, που είναι κυρίως επιστημονικές πληροφορίες, αλλά με ένα τόσο απλό τρόπο που εμείς οι Έλληνες πανηγυρίζουμε, διότι γινόμαστε μέτοχοι αυτών των γνώσεων με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο. Αρκεί να ξέρουμε να ρωτάμε. Ας επισκεφθούμε λοιπόν την λέξη ιδέα. Είπε ο κύριος Βασιλιάδης στην αρχή της ομιλίας του, όταν μου έρχεται μία ιδέα, από πού μου έρχεται και τι πρέπει εγώ να κάνω. Για να πάμε κοντά στη λέξη και να αρχίσουμε να ψάχνουμε από πού έρχεται η ιδέα και τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει ένα γιώτα. Πάω στον κώδικα, στον πίνακα των γραμμάτων και βλέπω ότι το γιώτα είναι η κατερχομένη ακτινοβολία που έρχεται λίγο-λίγο και συνεχώς. Όταν λέμε ακτινοβολία από φυσικής απόψεως, εννοούμε αυτή την τροφοδοσία του ηλίου μας που ταΐζει όλα τα φυσικά σώματα. Το δέλτα μου δηλώνει ότι αυτή η κατερχομένη ακτινοβολία έχει δύναμη, την οποία εγώ πρέπει να τη χρησιμοποιήσω. Το πώς θα το δούμε. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν μόλις αρχίσει και λειτουργεί αυτό το γιώτα και το δέλτα, δηλαδή η φώτιση, η δυναμική? Υπάρχει ένα ΕΑ δίπλα που το συναντούμε, το έχουμε αναφέρει σε 2-3 εκπομπές. ΕΑ, εμπρός λοιπόν, προχώρα, διότι το έψιλον με προστάζει επί της εκτάσεως να διαδώσω αυτήν την φωτεινή δύναμη αλφα που προήλθε από την αρχική δύναμη. Άρα λοιπόν από πνευματικής απόψεως η ιδέα είναι αυτή η φώτιση που έρχεται και μας βάζει την υποχρέωση εμείς να συνεχίσουμε, που έρχεται από πάνω, και να την αξιοποιήσουμε, ενώ από υλικής απόψεως μας λέει τι θα κάνεις με την ιδέα, τι είδος θα φτιάξεις. Κάνω λοιπόν, εγώ βάζω μία άνω τελεία στη λέξη ιδέα και νομίζω ότι η λέξη μας φανέρωσε και ότι είναι ακτινοβολία κατερχομένη και ότι πρέπει να διαδοθεί, γιατί αλίμονο να έχουμε ιδέες και να τις κλειδώνουμε και να μην επιτρέπουμε αυτό το ΕΑ. ΕΑ λοιπόν, εμπρός, προχώρα, σου επιτρέπω. Αυτό σημαίνει το ΕΑ.
Κύριε Σημεοφόρε, δεν ξέρω αν επ' αυτού θέλετε να πείτε κάτι. Βεβαίως και θέλω. Για να συνεχίζουμε πιο κάτω. Θέλω ναι, να προσθέσω κάτι. Είμαι υποχρεωμένος τώρα εδώ για να ικανοποιήσουμε και τις θεολογικές αναζητήσεις των συνανθρώπων μας, να αναφέρω μία πρόταση του Χριστού, ο οποίος είπε ότι το δε πνεύμα πνεί, πνέει δηλαδή, και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά ουχ είδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Στην ερώτησή σας από πού έρχεται η ιδέα, εμείς λέμε παραστατικός, έρχεται από πάνω, έρχεται από το πνεύμα. Μα η ιδέα είναι πνεύμα, είναι πληροφορία, είναι θεία φύσης, είναι θείας φύσεως. Και επειδή κατά τον κώδικα και τη φιλοσοφία του Έλληνος λόγου, εμείς διακρίνουμε ότι η ιδέα είναι μέρος τρόπον τεινά, θα πούμε, ουσία, συστατική ουσία του λόγου, συνεπώς η ιδέα είναι κατερχομένη εκ του αιτίου θείου λόγου και πληρεί τα σύμπαντα. Αυτή την κάθοδο της ιδέας από αυτόν τον άρρητο για μας επουράνιο χώρο του λόγου την παριστά το Ιώτα. Είναι η κάθοδος αυτής της θείας δυνάμεως η οποία γίνεται αία εντολή για να προχωρήσουν εν εκτάσει όλες οι θείες εντολές του λόγου. Συνεπώς, εδώ μπορούμε να κάνουμε το συλλογισμό. Εάν η ιδέα που είναι πνευματικής φύσεως μπορεί να ταυτίζεται με την έννοια της λέξεως πνεύμα, και διαπιστώνουμε ότι ναι, η ιδέα είναι πνεύμα, είναι κυβερνητική δύναμη. Επομένως, όταν λέω εγώ έχω μια ιδέα ή μου ήρθε μια ιδέα, δεν πρέπει να νομίζω ότι η ιδέα αυτή παρήχθη από μένα. Εντός του εγκεφάλου, εντός του εγκεφάλου ή παρήχθη από τα κύτταρα του εγκεφάλου. Ναι. Τα κύτταρα του εγκεφάλου είναι εργαλείο σκέψεως του ανθρώπου, σύλληψης της που ιδέας συλλαμβάνουν τις δονήσεις της ιδέας και τις μετατρέπουν σε λογικά σχήματα και σήματα, τα οποία ως σκέψεις μετουσιώνονται σε προφορικό λόγο μέσω της εκφοράς της ελληνικής γλώσσης. Και δηλαδή, σε είδος βέβαια μετά, όπως μας είπατε. Βεβαίως. Τώρα θα δούμε ότι αφού η ιδέα είναι το σχέδιον και η μορφή, και αφού τα σώματα είναι αυτά που πλάθονται από τα συστατικά της ενεργειακής ύλης του κοσμικού πυρός, θα δούμε ότι η ιδέα είναι η αίτιος δύναμης της παραγωγής των ποικίλων ειδών. Η κυρία Σταγιάννου ήδη έχει γράψει, ήδη έχει γράψει τη λέξη είδος. Και θέλω να το πάμε σιγά σιγά για να βεβαίως, το απολαύσουμε. Και εγώ θα πω ότι από την λέξη ιδέα, εάν αποκρύψουμε το φωνήεν α, μένει η προστακτική είδε, που σημαίνει αντιλαβού, γνώρισε. Λάβε δηλαδή την πληροφορία. Πολύ σωστό. Πάμε σιγά σιγά να δούμε. Πάμε σιγά σιγά τα νοήματα. Είπαμε για την ιδέα. Ερώτησης. Αυτός που έλαβε μία ιδέα, που φωτίστηκε, αρχίζει να είναι ένας που γνωρίζει. Πράγματι, πάμε στο λεξικό μας και συναντούμε ένα ρήμα που έχει σχέση, περιλαμβάνει την ιδέα και σημαίνει βλέπω και γνωρίζω. Δείτε όμως και τη σοφία της ορθογραφίας, περί της οποίας πολλά έχουμε να πούμε. Ενώ η ιδέα αρχίζει με το γιώτα, το ρήμα είδο, έχω κρατήσει τον ή στην άκρη για να το συζητήσουμε, το ρήμα είδο
σημαίνει βλέπω και γνωρίζω. Έχει μπροστά το εψιλον γιώτα, διότι αυτή η ιδέα κατέβηκε επί μίας εκτάσεως, επί ενός χώρου όπου εμείς κινούμεθα. Μου το λέει το εψιλον. Άρα λοιπόν όταν επί της εκτάσεως κατέβει αυτή η ιδέα και τη συλλάβω εγώ, τότε εγώ μπορώ να πω, να χρησιμοποιήσω το ρήμα είδω, ότι γνωρίζω. Αυτός που γνωρίζει έχει επικοινωνία με το νου, διότι κατά νόμον έγινε αυτή η παροχή της ιδέας και είναι ένας ειδών, είναι ένας γνωρίζων. Αυτός τώρα που είναι ένας ειδών, ένας γνωρίζων, όταν εμπεδώσει αυτή τη γνώση και την φέρει μέσα στο νου του, αφαιρείται από εδώ το έψιλον και γίνεται ένας ειδών με γιώτα, που είναι αυτός που έχει γνωρίσει. Αυτός που τα έμαθε αυτά που ήθελε να μάθει. Ο γνωρίσας λοιπόν ή ο γνωρίζων που ένεκα της ιδέας έχει φωτιστεί και γνωρίζει, είναι αυτός που μπορεί να παράξει το είδος. Παν είδος. Τι θα πει είδος? Μόνον με το δέλτα σημαίνεται η δύναμη που δομεί και δημιουργεί. Άρα, όταν συλλάβουμε μία ιδέα και θέλουμε αυτή την ιδέα να την εκφράσουμε με μία κατασκευή ή να λειτουργήσουμε επί πλανήτου ως εκφραστέ του δέλτα της δυνάμεως, κατασκευάζουμε ήδη. Ενώ όταν θέλουμε να δράσουμε πνευματικώς, τότε γινόμαστε οι γνώστε, οι ειδώντες αυτής της ιδέας, οι γνωρίζοντες. Θα βάλω πάλι μια τελεία εδώ για να εναλλάσσετε ο λόγος και να κυλάνε καλύτερα τα νοήματα, κύριε Συνοφόρε. Ο νους μου έχει πάει αλλού, κυρία Σταγιάννη. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε με τους φιλαλήθεις ανθρώπους. Δεδομένου ότι υπάρχουν μέσα επικοινωνιών, τα οποία όμως δεν προσφέρονται στη διάθεσή μας. Για διαφόρους λόγους. Εμείς καταφεύγουμε όχι σε κατηγορίες, αλλά σε υποδείξεις. Και θα πω μία παραβολή χρησιμοποιώντας το όνομα Έλλην και να υπενθυμίσω κατά τον μύθο η διδαχή των προγόνων μας λέγει ότι ο Έλλην έλαβε σύζυγο την Ορσιίδα. Η Ορσιής σαν όνομα σημαίνει όρασης. Και εδώ επειδή χρησιμοποιούμε πολλές έννοιες, όρασης, γνώσης, πληροφορία, όλα αυτά είναι αγαθά, πνευματικά αγαθά, όντως. Όμως ο τρόπος που τα λαμβάνει κάποιος τα μετατρέπει είτε σε ευλογία είτε σε τιμωρία. Μία γνώση αληθινή, όταν κάποιοι άνθρωποι τη λαμβάνουν ευχαριστούντες, όταν τηρούν τη δεοντολογία, τότε αυτοί συγκαταλέγονται στους εκλεκτούς φίλους. Αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι αυτής της αγαθής προαιρέσεως. Γι' αυτό με ένα παραβολικό μύθο θα πω ότι δεν αρκεί να επιθυμεί κάποιος τα είδη, τα διάφορα είδη της δημιουργίας. Πρέπει να είναι ένας ειδών, ένας γνωρίζων και να επιλέγει τα ωφέλιμα με νόμιμο τρόπο. Ο νόμιμος τρόπος απαιτεί να ενθυμείται ο άνθρωπος ότι τα καλά κόπης κτώνται. Ότι τα καλά για τον άνθρωπο απαιτούν έστω και έναν ελάχιστο κόπο για να γίνουν κτήμα και να
επιφέρουν ωφέλεια στη ζωή του. Υπάρχουν όμως συνάνθρωποι μας οι οποίοι πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο από ό,τι μας συμβουλεύουν οι πρόγονοί μας και νομίζουν ότι τα καλά κόλπις πτώνται. Έτσι λοιπόν ένα κόλπο που εφευρίσκουν διάφοροι πονηροί είναι να υποκλέπτουν, να λογοκλέπτουν, να αντιγράφουν και να ιδιοποιούνται πνευματικά δικαιώματα. Αυτοί λοιπόν θα διαπιστώσουν ότι στο τέλος ελεγχόμενοι και θα χάσουν αυτά τα οποία υπέκλεψαν και θα ελεγχθούν για την πράξη των. Τα έφερα αυτά ως παράδειγμα για να δούμε ότι κάθε μύθος, Έλληνας μύθος, είναι ένας διδάσκαλος και μας διδάσκει ότι δεν αξίζει να έχουμε τα αγαθά όλου του κόσμου αν δεν έχουμε ηθική τελείωση και αν δεν έχουμε αυτή την συνειδησιακή ένωση με το Θείο. Να συμπληρώσω κι εγώ, ναι. Όχι, θα συμπληρώσω κι εγώ, γιατί οι φίλοι μας θα ακούσουν πολλούς μύθους από εμάς και πολλή διδασκαλία. Θέλω κι εγώ εδώ να προσθέσω, γιατί έχω πιάσει το σκεπτικό του κυρίου Σημεοφόρου, ότι ο ένεν λόγος είναι ένα θεϊκό δώρο για όλους τους Έλληνες. Ο κύριος Σημεοφόρος με πάρα πολύ αγάπη αυτόν τον κώδικα τον προσέφερε. Και εγώ κατά δύναμη βοηθώ εδώ και 20 χρόνια και έχω μείνει σταθερά υπηρετούσα τον Έλληνα λόγο, γιατί νομίζω ότι είναι υποχρέωση του Έλληνος όταν βρει μία πηγή που έχει θεραπευτικό νερό να φωνάζει και τους άλλους και να το μοιράζει αυτό το νερό. Όμως και εσείς φίλοι μου που ακούτε, πρέπει ο καθένας σας να αναλάβει μια μικρή ευθύνη. Ο κόσμος δεν αλλάζει πολιτικά, οικονομικά, πνευματικά, έτσι από μόνος του. Όλοι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι που λέμε ή να σηκώσουμε ένα μικρό φορτίο. Δεν μπορεί εμείς 20 χρόνια να αγωνιζόμαστε με μια μικρή ομάδα πιστών φίλων του κώδικος και οι άλλοι να μένουν αδιάφοροι. Και σας πληροφορώ ότι όλοι μας, όσο ασήμαντοι και αν νομίζουμε ότι είμαστε, έχουμε μια τεραστία δύναμη ψυχής και πνεύματος που αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και μην ξεχνάμε ότι η δυναμική του τόξου στηρίζεται σε δύο αδυναμίες. Από μόνο του το μισό μέρος του τόξου δεν μπορεί να σταθεί. Δείτε όμως τι γίνεται αν ακουμπήσει το ένα πάνω στο άλλο. Κάνουνε αυτή την καμάρα που είναι τόσο δυνατή. Λοιπόν, όλοι να αφυπνιστούμε, να αναζητήσουμε την αλήθεια, όπως είπαμε και σε κάποια άλλη εκπομπή μας, να αναζητήσουμε τις ωραίες ιδέες, να επιστρέψουμε πίσω στα κείμενα των προγόνων μας και να τιμήσουμε τον Έλληνα λόγο. Είναι πνευματική περιουσία. Αλλά να τιμηθεί και ο κύριος Σημεοφόρος, γιατί παραπονείται όταν υποκλέπτουν και παραποιούν τον κώδικα. Και δικαίως βέβαια. Τελείωσα εδώ. Αλλά πάμε στον μύθο τώρα. Για πάμε τώρα. Μιλήσαμε επομένως για την ιδέα, η οποία είναι μια φώτιση που μπορεί να μας οδηγήσει στη γνώση. Αυτή η γνώση να μας οδηγήσει στην κατασκευή είδους υλικού ή πνευματικού, γιατί και τα πνευματικά είναι είδη. Και πάω εγώ τώρα να συνδέσω την λέξη ιδέα, είδος και είδο που θα πει γνωρίζω και βλέπω με κάποια ωραία κόρη που λέγεται ειδοθέα. Για να δούμε τι σημαίνει η ειδοθέα, γιατί είναι κόρη και ποιου κόρη είναι. Η λέξη ειδοθέα μας φανερώνει τον ειδόν τη θέα. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο. Των ειδών η θέα. Βεβαίως η θέα των ειδών πραγματοποιείται από κάποιον που γνωρίζει, από τον ειδώτα ή από τον γνωρίζοντα. Αυτή η είδο θέα, δηλαδή όλων των ειδών η θέα, είναι μία κόρη. Δηλαδή είναι μία κάτω ροή. Ποιανού κόρη είναι? Ο μυθογράφος μας λέει ότι είναι του Πρωτέως. Ποιος είναι ο Πρωτεύς?
είναι ο πρώτος? Ο πρώτος είναι το στοιχείο του πυρός, το οποίο ρέει, ωμέγα επί του πλανήτου, ταφ για να στερεώσει σώματα, έψιλον επί της εκτάσεως, ύψιλον και αφού συσσωρευτεί πολύ δύναμης. Δηλαδή αυτός ο πρωτεύς από υλικής απόψεως είναι αυτό το πυρ, το πρώτο στοιχείο της δημιουργίας που έχει ένα μοναδικό στόχο να στερεώσει σώματα. Αυτός λοιπόν ο πρωτεύς όταν προς τα κάτω ρέει, δηλαδή όταν αποκτήσει μία κόρη ή την δυνατότητα προς τα κάτω να ρέει, τότε αυτή η κόρη του λέγεται Ιδωθέα, διότι εκ του πυρός που ως πρώτο στοιχείο φτάνει εδώ, παράγεται όλων των ειδών η θέα. Νομίζω μέχρι εδώ τα είπαμε ωραία και συνεχίζουμε με διάλειμμα. Από ό,τι κατάλαβα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Από ό,τι κατάλαβα, το πυρ που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ήλιος, μπορεί να είναι και ο ήλιος, έτσι. Τέλεια. Ρέει προς τα κάτω, αυτή είναι η κόρη του και παράγει τα σώματα, που είναι η ειδοθέα. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Τον ειδών η θέα. Χωρίς το πυρ που στερεώνεται, η ειδοθέα δεν υπάρχει. Θα δούμε μετά το διάλειμμα τι μαρτύρησε η ειδοθέα στο Μενέλαο και θα μας ακούει εδώ ο Μενέλαος και θα λέει εγώ τι δουλειά έχω με το μύθο, αλλά θα ο το δικός πούμε. Μας ο Μενέλαος. Ο δικός μας ο Μενέλαος, ναι, ναι, ναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε. Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Νους Ελλην Λόγος» με τον καθηγητή κύριο Θεολόγο Σημειοφόρο και την κυρία Σταγιάννα Βαρβάρα. Είχαμε μείνει στον μύθο του Προτέως και αναλύσαμε και την Ιδωθέα, την κόρη του. Κύριε Σημειοφόρε. Θεωρώ αναγκαίο, κύριε Βασιλιάδη, να αναφέρω μια πρόταση του Ηρακλήτου. Η πρόταση αυτή είναι «Πατήρ πάντων πόλεμος». Σκεφτείτε πόσο ανόητη είναι η αντίληψη ότι ο Ηράκλητος αναφέρεται στον καταστροφικό πόλεμο μεταξύ των ανθρώπων. Γι' αυτό και σοφός ερμηνευτής του Ηρακλήτου μας λέγει με μία πρόταση ότι ο Ηράκλητος με τον όρον πόλεμος την γένεση ελήρη, δηλαδή ονόμαζε την γένεση, την κοσμογονία. Και πόλεμος, επειδή έχει τα ίδια γράμματα, τα ίδια άφωνα γράμματα με τη λέξη παλμός, είναι η έννοια του κοσμικού παλμού, ο οποίος συνέχει όλα τα δημιουργήματα. Ο Ηράκλητος τη γένεση την ονόμαζε και με άλλες λέξεις. Την έλεγε χθισμοσύνη και κόρο. Για ακούστε τη λέξη κόρο. Η λέξη κόρος σημαίνει το γέμισμα, την ανάπτυξη του σώματος. Από αυτήν τη λέξη κόρος είναι για μέν τις κορασίδες, τις θυγατέρες του ανθρώπου, η λέξη κόρη, για δε τους άρενας ιούς το επίθετον κόρος ή κούρος. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως οι πρόγονοί μας είχαν αυτή τη γνώση ότι η μορφή ενός αγάλματος, ενός κούρου αλληγορεί μια κοσμική δύναμη και συνεπώς είχαν αυτή τη γλώσσα την αφηγηματική με ένα θαυμάσιο τρόπο. Αυτό που λέτε τώρα είναι ανατρέπει αυτό που γνωρίζαμε. Δηλαδή για τον Ηράκλητο και εγώ έτσι το γνώριζα. Ο πατήρ πάντων πόλεμος. Λόγω του ότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος το χρησιμοποιεί πρώτα για τον πόλεμο. Βεβαίως. Αλλά όμως αυτό είναι θα κάτι άλλο. Ότι σπουδαιότερα είναι αυτή η άποψη στην οποία εγώ καταθέτω. Και θα πω ότι ο Ηράκλητος απεκλήθη σκοτεινός όταν ήθελε να ομιλήσει για την διάλυση των σωμάτων, έλεγε μία άλλη πρόταση: «Εκπυρός συναισθάνε τα πάντα και εις πυρ αναλύεστε». Αφού τα πάντα έχουν συσταθεί στη σωματική των δομή εκπυρός, όταν αυτά διαλυθούν θα επανέλθουν πάλι στο πυρ. Και λέω, συνετέθησαν δηλαδή. Βεβαίως. Με την άλλη έννοια. Θα διαλυθούν εις τα εξών συνετέθησαν. Λέω λοιπόν απεκλήθη σκοτεινός διότι δεν ήτο ευκόλως ερμηνευόμενος, κατανοητός. Και έρχομαι τώρα στον ύμνο που έγραψε θαυμαστής του Ηρακλήτου και μαθητής του Ηρακλήτου, ο οποίος ύμνος σε ένα στίχο του λέει: «Εάν βρεθεί κάποιος να σε μοιήσει, τότε οι λόγοι του Ηρακλήτου γίνονται λαμπερό πνευματικό φως». Και εμείς εδώ παρατηρούμε ότι ο μύθος αναφέρεται σε αυτό το κοσμικό πυρ, το οποίο είναι το πρώτο στοιχείο εκ των τεσσάρων, τα οποία στοιχεία τέσσερα οι πρόγονοί μας ονόμασαν ριζώματα. Έτσι λοιπόν αν θεωρήσουμε ότι το κοσμικό πυρ έχει μνήμη, γνωστική μνήμη, ο Προτεύς με το όνομά του δηλώνει ότι είναι από μεν φυσικής απόψεως το πρώτο κοσμικό πυρ, από δε πνευματικής απόψεως είναι ο λόγος
ο οποίος είναι παντογνώστης, δηλαδή ο Θείος Λόγος, ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Επειδή όμως θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του μύθου, θα αντιληφθούμε στη συνέχεια ότι το όνομα Πρωτεύς πολύ περισσότερο μας στρέφει την προσοχή μας στα υλικά σώματα, διότι αυτά τα υλικά σώματα είναι εκείνα που ευρίσκονται εύδοντα, καθεύδοντα και περικλείουν μέσα σε ένα ισχυρό και ελιφός ηλεκτρομαγνητικό, μία μερίδα πυρός. Μάλιστα. Κωδική σκέψη λοιπόν και του Ηρακλείου και όλων αυτών των μεγάλων μυστών. Έτσι, γιατί βέβαια. Όλοι μιλούσαν, και ακόμα και ο Χριστός έλεγε στους μαθητές του: μιλάω σε εσάς έτσι για να καταλαβαίνετε εσείς, να μην καταλαβαίνουν οι άλλοι. Κάπου το λέει αυτό. Απολύτως κωδικός έχει μιλήσει ο Χριστός και μάλιστα έχουμε κάνει μια ωραία εργασία. Έχουμε αποκωδικοποιήσει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου σε 122 μαθήματα τα οποία έχουμε και στο διαδίκτυο, για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τα βαθύτερα νοήματα του Ευαγγελίου. Δεν θα ξεφύγουμε βέβαια από το θέμα μας. Είναι θαυμαστός, φίλοι μου, ο τρόπος με τον οποίο οι μυθογράφοι έχουν δομήσει τους μύθους. Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι σοφοί γνώριζαν τον κώδικα, διότι όλες οι λέξεις, όλα τα επίθετα είναι τόσο εύστοχα επιλεγμένα για να μεταφέρουν αυτή την πληροφορία. Ο Πρωτεύς λοιπόν, που είναι αυτό το πυρ που κατεβαίνει τάφη για να στερεώσει τα σώματα, έχει την κόρη του Ιδωθέα, όπως είπαμε τον Ιδώνη Θέα, και τι λέει τώρα η Ιδωθέα, δηλαδή στην ουσία, τι μας αποκαλύπτει το είδος αν μπορούσε να μιλήσει. Λέει ότι ο πατέρας μου, ο Πρωτεύς, που με δόμησε εμένα, αφού κατέβηκα εγώ προς τα κάτω ή αφού κατέβηκε το πυρ ως ροή κάτω, είναι σοφός και αποκαλύπτει όλα τα μυστικά. Εάν όμως εσείς τον πιάσετε στον ύπνο και τον κρατήσετε δεμένο. Εγώ έγραψα το δεδεμένος όπως είναι στον μύθο, για να διακρίνουμε εδώ με το πρώτο δέλτα την δύναμη που εκτείνεται επί πλανήτου και με το υπόλοιπο να δούμε το δέ μας, όλοι ξέρουμε το δέ μας, δηλαδή το σώμα, και το νι που σημαίνει το νου και το νόμο. Δηλαδή αυτό το δέ μας, αυτό το σώμα κατά νόμον έγινε. Ή θα πούμε την δύναμη και το μένος. Το μένος είναι πάλι η δύναμη η φυσική του νοός. Αυτός λοιπόν ο Πρωτεύς, όταν δεθεί, απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Πολύ απλά. Αφού εμείς καταλάβαμε ότι ο Πρωτεύς είναι αυτός που δομεί τα είδη, εφόσον τα είδη δομηθούν, δεν είναι εύκολο να τα προσεγγίσει ο επιστήμον και να τα ερευνήσει με τον τρόπο που αυτός γνωρίζει. Να λοιπόν μία πολύτιμη πληροφορία που δίνει η Ιδωθέα. Λέει, το πυρ το κοσμικό δεν μπορείτε να το μελετήσετε, δεν μπορείτε να ανέβετε πάνω στον ήλιο και να πάρετε ένα τεμάχιον πυρός και να αναλύσετε και να διαγνώσετε τη φυσική του σύσταση. Για μας λοιπόν που δεν ξέρουμε φυσική, μπορούμε να μετέχουμε αυτής της γνώσεως. Σε ποιον αναθέτει ο μυθογράφος να θέσει τις ερωτήσεις στον Πρωτέα? Τις αναθέτει στον Μενέλαο. Γιατί στον Μενέλαο? Θα μιλήσει ο κύριος Σημειοφόρος και θα επιστρέψουμε να δούμε γιατί ο Μενέλαος θέτει τις ερωτήσεις. Ποιος είναι ο Μενέλαος? Και όχι ο Ιωάννης. Κύριε Σημειοφόρε. Ο Μενέλαος είπαμε ότι σημαίνει το μένος όλων των ηλίων, δηλαδή όλων των γαλαξιών, όλης της αισθητής δημιουργίας. Είναι το μένος της λάμψεως όλων αυτών των αστρικών σωμάτων. Το όνομα
μένος και λαός μας υποδεικνύει την υπάρχουσα εσωτερική δύναμη εκάστου ηλίου, η οποία μένει, υπολείπεται εντός του σωματικού χώρου, διότι είπαμε κάθε άστρο, κάθε ήλιος, ένα μέρος του ακτινοβολεί προς τον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι λοιπόν οι προγονείς μας με το όνομα Μενέλαος συμβολίζουν αυτήν την ηλιακή ποσότητα δυνάμεως, η οποία μένει διηνεκώς στο σώμα του. Για να ονομάσουν την εξωτερική σφαίρα, τη λαμπερά πέριξ του σώματος του ηλίου, έχουν επινοήσει την λέξη αίολος, με αλφαγιώτατο αίολος, που είναι ο θεός των ηλιακών ανέμων, μετέπειτα γίνεται και των γήινων ανέμων, διότι ως γνωστόν οι γήινοι άνεμοι επηρεάζονται από τους ηλιακούς ανέμους. Και ο αίολος με αλφαγιώτα, κύριε Βασιλιάδη, που είναι μία λέξη και είναι γνησία, γίνεται και αίολος με έψιλον, ωμέγα, λάμδα, όμικρον, σίγμα. Συνεπώς έχουμε δύο λέξεις, η μία είναι με αλφα γιώτα και σημαίνει αίολος, αυτήν την φωτεινή σφαίρα πέριξ του ηλιακού σώματος, και αίολος είναι αυτή η λαμπερά ουσία του ηλίου που εκπορεύεται και εκτείνεται εις μακράν. Γι' αυτό έχουμε και την λέξη εάλλο, το ρήμα εάλλο, που σημαίνει την άλωση, τρόποντινά, δηλαδή οι ηλιακές ακτινοβολίες είναι εκείνες που εκπορεύονται, εάλλουν συνεχώς και ακτινοβολούνται στον περιβάλλοντα χώρο. Εμείς τώρα, για να ισχυροποιήσουμε τη γνώμη μας ότι οι πρόγονοί μας είχαν σαφή επίγνωση των λεγόμενων, θα σας υπενθυμίσω τις πέντε ελάφους της θεάς Ιηρής, η οποία πέμπτη έλαφος από τις τέσσερις, η πέμπτη έλαφος είναι η πληροφορία, είναι η πληροφόρος δύναμης. Αυτή η υπονόηση μας αποκαλύπτει ότι οι πρόγονοί μας είχαν πιο προχωρημένη επιστήμη από την σημερινή. Σήμερα, κύριε Βασιλιάδη, αναζητούν το σωματίδιο Higgs, ελπίζοντας ότι θα είναι το πρώτο, το μικρότερο, το πρώτο σωματίδιο από όπου παρήχθησαν όλα τα υπόλοιπα. Οι πρόγονοί μας είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι στη δομή της ύλης είναι τέσσερις δυνάμεις ηλενεργειακές, η πέμπτη την οποία ήδη έχουν αντιληφθεί οι σημερινοί ερευνητές, είναι η πληροφόρος, η οποία δεν έχει ούτε βαρυτική τιμή, ούτε ηλεκτρομαγνητική τιμή, ούτε και άλλη ιδιότητα την οποία μπορούν να συλλάβουν. Έρχομαι τώρα να πω ότι όπως ο χειρουργός ναρκώνει έναν ασθενή για να μπορεί να κάνει επέμβαση, τον υπνώτη δηλαδή, τον υπνοτίζει, τον ναρκώνει, έτσι και ο ερευνητής της ύλης ερευνά την ύλη εκείνη που ευρίσκεται σε ύπνωση. Ακόμα και αυτή η διάσπαση της ύλης είναι τρόποντινά μία επέμβαση του ανθρώπου σε αυτήν την τάξη της ατομικής δομής της ύλης, και αυτή η παρέμβαση προκαλεί την έκρηξη. Όπως ο χειρουργός λοιπόν προκαλεί την εγχείρηση επί του σώματος του ασθενούς, έτσι και ο φυσικός εγχειρίζει τρόποντινά την δομή της ύλης
και αντιστρέφει τον νόμο περί της φυλακής του κοσμικού πυρός σε αυτή τη μορφή. Είπατε ότι οι προγονείς μας γνώριζαν αυτές τις γνώσεις, είχαν αυτές τις γνώσεις. Επειδή μας είναι λίγο δύσκολο να φανταστούμε ότι τον κλασικό, την κλασική εποχή, τον 5ο, τον 6ο, ξέρω εγώ, αιώνα, ότι είχαν τέτοιες γνώσεις, αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια γνώση θα τους είχε μεταφερθεί από πολύ παλαιότερα. Αλλιώς πώς εξηγείτε? Εγώ, κύριε Βασιλιάδη, επειδή δεν μπορούμε να λέμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα εμείς, αλλά μπορούμε εκεί που έχουμε βεβαιότητα να καταθέτουμε αποδείξεις, εκεί που έχουμε εικασίες να χαρακτηρίζουμε τις αναφορές μας ως εικαστικές, θα πω ότι εικάζω ότι η κλασική αρχαιότης ήταν μία αναλαμπή του ελληνισμού. Οι γνώσεις που έχουν διαφυλαχτεί εντός των λέξεων ονομάτων της ελληνικής γλώσσης είναι γνώσεις προϊστορικής περίοδου και κανείς δεν μπορεί να αποφανθεί ασφαλώς πόσον παλαιά, πόσον αρχαϊκή είναι η ελληνική γλώσσα. Μάλιστα, άρα μιλάμε για βάθος αιώνων πια. Εγώ θα πω ότι ατέλειωτα θαυμάζω αυτήν την συνέπεια που έχουν οι μύθοι μας όταν εμείς χρησιμοποιούμε τον κώδικα του Έλληνος λόγου και αυτή η ταύτιση των ενιών και των συμπερασμάτων που προκύπτουν όταν πάμε στο λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Δηλαδή, έχοντας δίπλα μας τον κώδικα του Έλληνος λόγου και το λεξικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, μπαίνουμε μέσα σε αυτά τα νοήματα των μύθων και καθώς τα ξεκλειδώνουμε, επιβεβαιώνουμε με απόλυτον ακρίβεια αφενός μεν το λεξικό, αφετέρου γνώσεις τις, οι οποίες είναι πια σε εμάς προσιτές, είναι γνωστές. Όμως εκείνο που όλοι θα θαυμάσουμε είναι αυτές οι γνώσεις που υπονοούνται και τις οποίες εμείς με πολλή δουλειά, με πολύ κόπο έχουμε ανασύρει και περιμένουμε αυτές τις πανεπιστημιακές ομάδες για να τις αναδείξουν, για να γίνουν τα πειράματα ή ό,τι άλλο, εγώ δεν είμαι η ειδική σε αυτό. Θα αναφερθώ λοιπόν τώρα στο όνομα Μενέλαος για να δούμε γιατί ο Μενέλαος είναι αυτός που ρωτά τον Πρωτέα, δηλαδή αυτό το πυρ που κατεβαίνει και στερεώνεται και βεβαίως το ρωτάει όταν είναι εν ύπνο. Με το μη ο Μενέλαος σημαίνεται ότι δρά και λειτουργεί εδώ στην ορατή μας φύση, γιατί το μη σημαίνει την ορατή φύση και κάθε φυσικό σώμα. Με το νι σημαίνεται ο νους και ο νόμος. Και σε μία άλλη ερμηνεία, τα νερά στη φύση, όταν μας δοθεί η ευκαιρία, θα αναφερθούμε και σε αυτήν την έννοια. Άρα, με τις δύο συλλαβές με, ναι, αναγνωρίζουμε αυτό το μένος. Δηλαδή, αυτό τον φυσικό νου. Όμως, ο Μενέλαος δεν αρκεί να έχει έναν φυσικό νου. Απαιτείται και φωτισμός. Αυτόν τον φωτισμό τον αναδεικνύει η συλλαβή «λα» που σημαίνει το φως από την αρχική δύναμη. Άρα ο Μενέλαος είναι ένας φυσικός νους φωτισμένος. Είναι ένας επιστήμον, θα λέγαμε, κατά μία άλλη έννοια που μπορεί να προσεγγίζει και όπως είπε ο κύριος Σημεοφόρος, να ανατέμνει τα σώματα και να αναδεικνύει τα συμπεράσματά του. Μέσα στο όνομα Μενέλαος υπάρχει και το ρήμα λαό που επιβεβαιώνει στο λεξικό μας την κωδική έννοια του λάμδα, διότι το λαό σημαίνει βλέπω και φωτίζω. Άρα λοιπόν φωτισμένος νους φυσικός είναι ο Μενέλαος. Τώρα βέβαια μέσα στο ρήμα λαό υπάρχει και το άο που έχει τέσσερις έννοιες. Ας μην επεκταθούμε, αν μας δοθεί ευκαιρία θα πούμε. Κύριε Σημεοφόρε, θέλετε κάτι να προσθέσετε εδώ? Ναι, ασφαλώς και θέλω να προσθέσω.
εκτός αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο κύριος Βασιλιάς. Εγώ θα πω το εξής, ότι υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι στα όρια να θεωρούνται άγνωστες, παρότι ως συνθετικά μέρη είναι γνωστά σε όλους τους ομιλούντας την ελληνική γλώσσα. Εάν ρωτήσουμε κάποιον τι θα πει παραλυρώ, θα μας πει ότι σημαίνει παραμιλώ. Εάν τον ρωτήσουμε τι σημαίνει λυρώ, θα πει δεν τη γνωρίζω διότι είναι αρχαία λέξη. Λοιπόν, το δεύτερο συνθετικό λυρώ σημαίνει ομιλώ. Λέγω, ομιλώ, ιστορώ. Θέλω τώρα να πάω σε άλλο παράδειγμα. Αν γράψουμε τη λέξη λαός, λάμδα, αλφα, όμικρον, σίγμα, ένας ανόητος, ίσως λέω, ένας ανόητος, μπορεί να νομίσει ότι ομιλούμε για ένα κόμμα ή για το κράτος που λέγεται λαός, που είναι ονομασία μιας περιοχής γεωγραφικής. Για μας λαός είναι η Φωτάβια, η Ηλιακή. Το ρήμα λαό σημαίνει βλέπω και συνεπώς αυτός που βλέπει στο ηλιακό μας σύστημα είναι ο ίδιος ο λαμπερός ήλιος, είναι ένας λαός. Το ρήμα λαό του ηλίου σημαίνει βλέπω, άρα ο ήλιος είναι πανεπόπτης στην περιοχή του, τα πάντα βλέπει. Και όποιος δεν είναι ικανός, όποιος από τους ανθρώπους, να δει τη μορφή του ηλίου, τα χρώματα και τα αντικείμενα γύρω του, δεν είναι ένας λαός όπως ο ήλιος, αλλά ένας αλαός. Μυστερητικό. Μυστερητικό, που σημαίνει ένας τυφλός. Βλέπουμε πόσο ακριβολογούν οι λέξεις. Επίσης θα πω, το όνομα λαός είναι δυνατόν κατά την αρχαία χρήση να σημαίνει έναν ήλιο μόνο του, αλλά και ένα σύνολο ηλίων. Γι' αυτό στα ανθρώπινα, όπως έχω ισχυριστεί κατ' επανάληψη, χρησιμοποιούμε τα ίδια ονόματα, τα ίδια ρήματα με αυτά των ηλίων. Γι' αυτό στα ανθρώπινα, ένα σύνολο φωτεινών ανθρώπων είναι ο λαός, ο συγκεκριμένος λαός, που έχει την ίδια φωτεινότητα, την ίδια παιδεία, την ίδια γνώση. Και αλαός μπορεί να χαρακτηρίζεται ένας άνθρωπος όταν στερείται αυτής της ικανότητος, της λογικής κρίσεως και στερείται αυτής της βασικής μας παιδείας, της ελληνικής. Αυτά είχα να πω. Και όταν είναι όχι λαός, είναι όχλος. Αυτά είχα να πω ότι πράγματι πολύ καλά είπατε, κυρία Σταγιάννου, ο λαός, ο σύνολο ανθρώπων, είναι εκείνος που είναι συντεταγμένος. Είναι εκείνος που επιλέγει νόμους και τους υπηρετεί. Όταν όμως έχουμε έναν λαό που δεν έχει ικανοποίηση, αίσθηση δικαιοσύνης, τότε αυτός εξεγείρεται και συνήθως αντιδρά χωρίς τακτική. Ο άτακτος λοιπόν λαός λέγεται όχλος, δηλαδή όχι λαός. Είναι αυτός που δεν γνωρίζει προς τα που κατευθύνονται τα πράγματα. Είναι αυτός που ανησυχεί. Είναι αυτός που δεν γνωρίζει πλέον τι είναι το νόμιμον, το δίκαιον και το ηθικό. Και είναι και επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Βεβαίως. Αυτό λέω. Ο λαός σε αντιδιαστολή με τον όχλο είναι εκείνος που εν ηρεμία απολαμβάνει τα δικαιώματά του, αισθάνεται ότι είναι προστατευμένος και εργάζεται ειρηνικά.
Θέλω να συμπληρώσω σχετικά με το μύθο ότι θαυμάζουμε όλοι κάθε φορά που αποκωδικοποιούμε έναν μύθο αυτή την φροντίδα του μυθογράφου με κάθε τρόπο να μας δώσει το ορθό νόημα και βλέπουμε ότι εμφανίζει 2 και 3 περιπτώσεις όπου μας δίδεται η δυνατότης αποκωδικοποιώντας να επιβεβαιώνει το ένα συμπέρασμα το άλλο. Εδώ λοιπόν ο προτεύς στον μύθο αναφέρεται ότι αλλάζει μορφάς για να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για αυτό το πυρ της δημιουργίας το οποίο είναι το αίτιον της δομήσεως όλων των φυσικών σωμάτων. Όσο για τον Μενέλαο που πολύ τον αγαπάμε εδώ στο σταθμό γιατί είναι ένα πολύ φωτεινό κύτταρο, επιβεβαιώνεται και στον μύθο ότι αν δεχτούμε ότι είναι ο φυσικός μας ήλιος, με το μενέ δείχνει αυτό το μένος λάος του ηλίου, το μένος το ηλιακόν, το οποίο το στέλνει εδώ κάτω και από πνευματικής απόψεως είναι αυτός που μένει σταθερά στο φως και το υπηρετεί. Νομίζω ότι είπαμε πολλά σήμερα και εσείς μπορείτε να ακούσετε και 2 και 3 φορές τον μύθο και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Και βέβαια ο Μενέλαος, ο δικός μας ο Μενέλαος, μας κάνει σήμερα ότι η ώρα μας τελείωσε για σήμερα. Πολύ ωραία. Θα είμαστε πάλι την ερχόμενη Παρασκευή στις 6. Να υπενθυμίσουμε ότι η ιστοσελίδα που μπορείτε να επισκεφθείτε και να πάρετε και μαθήματα, εκπομπές, του Έλληνος Λόγου είναι η www.ellinlogos.gr και www.ramafa.gr. Μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, κύριε Σημεοφόρε και κύριε Σταγιάνου, σας ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Το α και το ω της ελληνικής γλώσσας το αποκαλύπτει μόνο ο Έλλην Λόγος. Ο κώδικας της ελληνικής γλώσσας.